σας κύριε Λιγέρε. Γεια σας, να είσαι καλά. Άρτια φιφθέντα όμως από την Γαλλία, άρα με πολύ νοπά, όχι μόνο τα στοιχεία που ξέρουμε όλοι, αλλά και αυτό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα στον απόϊχο του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Γαλλία. Εσείς βλέπετε σε δύο εβδομάδες από σήμερα άνετη επικράτηση του Μακρόν, με την έννοια και λιγότερο από δύο εβδομάδες, με την έννοια ότι έχουν συνασπιστεί περισσότερες δημοκρατικές δυνάμεις γύρω από εκείνον? Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν μπει στο ίδιο πλαίσιο όλοι οι δημοκράτες, απλώς ξέρουμε πόσο είναι επικίνδυνο το θέμα της ψηφοφορίας με τους ανθρώπους που δεν πάνε να ψηφίσουν, διότι συνήθως οι ακραίοι ψηφίζουν συστηματικά, ενώ αυτοί που είναι δημοκράτες μπορεί και να θεωρήσουν ότι είναι δεδομένο το αποτέλεσμα και να μπούμε σε ένα επικίνδυνο πλαίσιο, γιατί η αναποφάσιση είναι ακόμα πολύ. Ναι, άρα μπαίνει ένα αμφιβόλο η απόλυτη κυριαρχία του, δηλαδή μπορεί να είναι μέχρι το τέλος ένα ντέρμπι αυτό που θα ζήσει η Γαλλία. Δεν είναι ένα ντέρμπι με την έννοια την κλασική, γιατί ξέρετε και το 2002 ουσιαστικά υπήρχε κάτι το ανάλογο, αλλά άμα κοιτάζετε τα αποτελέσματα ήταν πιο πολύ του τύπου 80-20. Εδώ είμαστε ήδη στο 60, ας πούμε 60-40, που σημαίνει ότι έχουμε πολλούς ψηφοφόρους που δεν έχουν καταλάβει τον κίνδυνο που υπάρχει με τα ακραία στοιχεία, διότι έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε για τα προβλήματα, και επειδή η Γαλλία είναι σε φάση κρίσης, εκμεταλλεύονται αυτά τα δεδομένα. Άρα έχετε φανατικούς ψηφοφόρους της ακροδεξιάς που δεν είναι ακροδεξιοί και απλώς επειδή θέλουν να βοηθηθούν με έναν τρόπο απεγνωσμένο ουσιαστικά, είναι έτοιμοι να πλησιάσουν και άλλους ψηφοφόρους έτσι ώστε να τους επηρεάσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα που αγγίζει τη Γαλλία αυτή την περίοδο, και επειδή έχουμε και το φαινόμενο της τρομοκρατίας που ενισχύει αυτή την τάση της φοβίας, όλοι θεωρούν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, ότι δεν μπορεί να είναι δεδομένο το αποτέλεσμα και γι' αυτό θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Τώρα, έχετε σχολείο για τον Μελανσόν, όχι τόσο γιατί δεν πήρε θέση, δεν έδειξε καθαρά την προτίμησή του, αλλά για την ψηφοφορία που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες, για το αν οι δικοί του ψηφοφόροι, οι δικοί του υποστηρικτές θα ψήφιζαν τον έναν ή την άλλη. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο κανονικός ψηφοφόρος του Μελανσόν δεν μπορεί να κάνει αυτή την υπέρβαση θεωρητικά και να πάει προς την ακροδεξιά. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μερικούς ψηφοφόρους που δεν είναι πραγματικά του Μελανσόν, απλώς ήθελαν να αλλάξει το σύστημα και θεωρούν ότι ο Μακρό είναι συστημικός, και είναι αυτοί που προβληματίζουν τον ίδιο τον Μελανσόν και για την πορεία του, γιατί όπως καταλαβαίνετε με το 19,5 που κατάφερε θέλει τώρα να το αξιοποιήσει για το μέλλον, και αν πάρει μια θέση ξεκάθαρη χωρίς να είναι από τη βάση του, θα δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει σχίσμα στο ίδιο του το κόμμα, ας πούμε, την ίδια την κίνησή του, και γι' αυτό αποφεύγει να πάρει μια θέση. Αλλά δεν πιστεύει κανένας ότι θα ήταν ικανός να πάρει μια θέση ξεκάθαρη υπέρ της ακροδεξιάς, απλώς δεν παίρνει μια θέση υπέρ του αντιπάλου, και είναι αυτό που απασχολεί και τους ερευνητές και τους θεατές, αν θέλετε, αυτής της τάσης, διότι βλέπουμε ότι κοιτάζει πιο πολύ να σώσει τον κομματικό του χώρο παρά να μπει σε ένα πλαίσιο πολύ ξεκάθαρο όπως το κάνουν όλοι οι δημοκράτες. Μάλιστα. Τι θα σημάνει η προεδρία Μακρόν, από τα όσα μπορεί να ξέρει κάποιος για τον Μακρόν, με την έννοια ότι ήταν ένας διάτων αστήρ, θα φανεί αν θα είναι διάτων. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο Μακρόν δεν είναι τόσο άγνωστος για τους Γάλλους όσο νομίζουμε, γιατί πολύ απλά ήταν και υπουργός οικονομίας. Ξέρουμε ακριβώς και το βιογραφικό του, ξέρουμε πώς τέλειωσε την ΕΝΑ κτλ. Άρα έχει όλα τα στοιχεία, αν θέλετε, τα κλασικά ενός παραδοσιακού πολιτικού
Γάλλου. Απλώς αυτό που φοβίζει, αν θέλετε, τους ψηφοφόρους, ειδικά όταν δεν έχουν πολλές γνώσεις τεχνικές, είναι ότι είναι εντελώς του συστήματος, δηλαδή είναι με τις τράπεζες, ότι αυτός καθοδηγείται από τις Βρυξέλλες κτλ. Αυτό το πλαίσιο το ξέρετε πολύ καλά σε σχέση με την Ελλάδα, είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την Γαλλία, γιατί η Γαλλία και η Γερμανία είναι ο κεντρικός άξονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το θέμα της Ευρωζώνης, και κατά συνέπεια η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική από τα δικά μας βλέμματα. Συνεπώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Μακρό είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι της Ευρωζώνης, ενώ η Λεπέν είναι εναντίον και έχει θέσει ακόμα και θέμα δημοψηφίσματος μετά από 6 μήνες αν νικήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε έναν διχασμό και σε αυτό το επίπεδο, και είναι ελάχιστοι οι Γάλλοι που λειτουργούν ορθολογικά, αν θέλετε, από το 57, που θα αποφασίσουν ξαφνικά να βγουν εκτός ευρώ. Το θεωρούν εντελώς αδιανόητο. Απλώς οι άλλοι που δυσκολεύονται να δουν τι παίζεται γύρω από αυτό το παιχνίδι, κοιτάζουν μόνο την τοπική τους γειτονιά και πώς είναι τα προβλήματα και πώς μπορούν να λυθούν, θεωρώντας ότι άμα η Γαλλία είναι απομονωμένη μπορεί και να βρουν κάποια λύση, ενώ ξέρουμε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι αυτό δεν ισχύει. Τώρα η Γαλλία επί Ολάντ, έστω και υπό όρους, παρήχε υποστήριξη στην Ελλάδα. Αυτό θα αλλάξει την επόμενη μέρα ή θα συνεχιστεί? Κοιτάξτε, με τον Μακρό δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα, θα ενισχυθεί μάλλον, γιατί ούτως ή άλλως η Γαλλία παραδοσιακά είναι φιλική προς τις χώρες του Νότου, άρα δεν θα υπάρχει κάποια επικίνδυνη αλλαγή, ενώ βέβαια με την Λεπέν θα είναι πολύ επικίνδυνο το πλαίσιο, γιατί είναι ο καθένας για το δικό του κράτος και ούτως ή άλλως θεωρεί ότι οι χώρες του Νότου σε γενικές γραμμές, ας το πούμε απλά, είναι τεμπέληδες και δεν υπάρχει λόγος εμείς να τους βοηθάμε συνεχώς. Άρα έχουμε εδώ κάτι που είναι, αν θέλετε, απίστευτο, είναι ότι υποτίθεται ότι είναι μια υποψήφια του λαού που δεν ενοχλείται να καταπατήσει άλλους λαούς. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε κάποιον που είναι υποτίθεται του συστήματος, ο οποίος είναι έτοιμος να βοηθήσει ανθρώπους που είναι σε δυσκολία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας, γιατί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχουμε κάνει, και αυτό ξέρετε το βλέπουμε πάντα και σε σχέση με τους τηλεθεατές μας, είναι μια αξιοποίηση των φυσικών πόρων, ακόμη και στις ζώνες εκείνες που δεν έχουμε προβλήμα από τα, όπως για παράδειγμα στο Αιγαίο, που φοβόμαστε να κάνουμε την κίνηση από τις αντιδράσεις των Τούρκων. Στο Ιόνιο νοτιότερα που υπάρχουν κοιτάσματα και έχουν οριμάσει συνθήκες για να πάμε στην επικύρωση των διαγωνισμών, δεν έχει προχωρήσει το παραμικρό. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρετε ότι για το θαλάσσιο μπλοκ 2 το είχαμε συζητήσει, έχουμε φτάσει στο επίπεδο της συμφωνίας με την κοινοπραξία Total, η Edison και τα ελληνικά πετρέλαια, και απλώς περιμένουμε με αργοπορία βέβαια το ανάλογο αποτέλεσμα με το θαλάσσιο μπλοκ 10, άρα μιλάμε για το Ιόνιο και για την Πελοπόννησο. Έχουμε ακόμα ένα θαλάσσιο οικόπεδο σε αυτόν τον γύρο αδειοδότησης, που είναι το θαλάσσιο οικόπεδο 1, και νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι τελειώνουμε αυτόν τον γύρο αδειοδότησης και ετοιμαζόμαστε ήδη για τον δεύτερο, και εκεί πέρα θα παίξουμε σίγουρα με νότια της Κρήτης, όπου ξέρουμε ότι τα στρατηγικά αποθέματα είναι ακόμα πιο ισχυρά και πιο αποτελεσματικά όσο αφορά τα δεδομένα τους. Μάλιστα. Αυτά έχουν έναν ορίζοντα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα άρχιζαν σε ένα βαθμό να ανακουφίζουν τον ελληνικό λαό στην αποπληρωτική. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όλα αυτά οφείλονται... Απλά είναι, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πολιτικό σύστημα τα κάνει πάντοτε πολύ πιο σύνθετα. Έχετε απόλυτο δίκιο με αυτή την έννοια. Λέγω ότι θα δείτε και την απάντησή μου. Είναι ότι είναι απλώς θέμα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή,
ο τερματισμός του πρώτου γύρου αδειοδότησης μπορεί να γίνει άμεσα και να αρχίσει αμέσως ο δεύτερος γύρος. Είναι απλώς ότι πρέπει στην κυβέρνηση να υπάρχουν άνθρωποι που να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Φαίνεται ότι μπορεί ο Υπουργός Σταθάκης να κάνει μια κίνηση θετική προς αυτή την προσέγγιση, αλλά δεν ξέρω αν θα υποστηριχθεί από τους άλλους και για λόγους κομματικούς ή κυβερνητικούς, τέλος πάντων, που μας αφήνουν επί της ουσίας αδιάφορους, γιατί εμείς κοιτάζουμε μόνο και μόνο το εθνικό θέμα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι για να δείτε τις ταχύτητες, αρχή να κοιτάξετε τι γίνεται στην Κύπρο, όπου έχουν τελειώσει ήδη τον τρίτο γύρο αδειοδότησης με τρία θαλάσσια οικόπεδα και με μεγάλους παίχτες όπως είναι η Eni, η Total και η Exxon Mobil. Άρα εμείς ξέρουμε ότι η Exxon Mobil κάνει επαφές με τα ελληνικά πετρέλαια, ξέρουμε ότι θα παίξει έναν ρόλο στα θαλάσσια οικόπεδα όπου θα παίξουν τα ελληνικά πετρέλαια, γιατί είναι και στο 1 και στο 2 και στο 10, και περιμένουμε για τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης να υπάρχει μια πιο άμεση, αν θέλετε, ανταπόκριση και από τις εταιρείες, επειδή πιέζουν έτσι ώστε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι αν όλα αυτά είναι εφικτά στην Κύπρο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνονται στην Ελλάδα. Εκτός αν υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι ή πολιτικά ή οικονομικά, γιατί είναι πολλοί που άνθρωποι που τους αρέσει να κάνουμε εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν έχουν καταλάβει ότι οι ίδιοι θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα αν έχουμε εμείς τη δική μας ΑΟΣ με τις δικές μας εξορίξεις, γιατί πάλι με τους ίδιους μεταφορείς θα μπορούν να μεταφέρουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο προς τα έξω, δηλαδή προς όφελος της Ελλάδος. Θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο για την Τουρκία. Όταν πιστέψαμε ότι με την, ας το πούμε, επικράτηση του ναι στο δημοψήφι, έκανε λίγο πίσω. Αντιθέτως βλέπουμε να συνεχίζει να κάνει το λιοντάρι σε σχέση με την Ευρώπη, σε σχέση με την Ελλάδα. Ακούσαμε το εκπληκτικό σήμερα, θα το έχετε κι εσείς μάθει, στοιχείο είστε εσείς, έτσι. Σωστά, σωστά. Ευτυχώς που δεν είστε στο Αγαθονήσι, γιατί θα σας έλεγαν ότι είστε τουρκικού εδάφους. Το ακούσαμε και αυτό σήμερα από Τούρκο υπουργό. Λοιπόν, τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την Τουρκία? Δηλαδή μέχρι τώρα λέγαμε όλα αυτά γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Τα δόντια που μας δείχνει, τα νύχια που βγάζει μια γάτα αγκύρας είναι για εσωτερική κατανάλωση. Παρήλθε αυτό το διάστημα. Αλλά κοιτάξτε, η εσωτερική κατανάλωση δεν έχει τελειώσει, γιατί το πρόβλημα με τους Κούρδους που υπάρχει στην Τουρκία δεν είναι κάτι που είναι τελειωμένο. Η εμφάνιση του Κουρδιστάν λόγω Συρίας και Ιράκ στην περιοχή που εφάπτεται στην Τουρκία δεν είναι κάτι το αφαιρετικό ή ένα δεδομένο θεωρητικό. Είναι κάτι το πρακτικό και θα πρέπει να διαχειριστεί ο Ερντογκάν ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, το οποίο είναι απλώς να αποχωρήσει ένα κομμάτι της Τουρκίας που ούτως ή άλλως δεν ανήκει στην Τουρκία, αλλά να γίνει αποδεκτό από τους Τούρκους. Και ένας τρόπος για να γίνει αυτό το πράγμα είναι να φανεί ότι αυτός κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει την Τουρκία σώα, και ούτως ή άλλως είναι η Τουρκία που είναι το θύμα των άλλων, των Ευρωπαίων, των Σταυροφόρων κτλ., όπως τα ανακοινώνει, έτσι ώστε να συσπυρώσει κάτι όμως που είναι ήδη σε φάση διχασμού. Δηλαδή βλέπετε και τα αποτελέσματα όσο αφορά το δημοψήφισμα. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά μεταξύ των παράλληλων περιοχών και των Κούρδων σε σχέση με την κεντρική Τουρκία. Άρα τι βλέπουμε για το μέλλον? Βλέπουμε ότι πρέπει να διαχειριστεί την αποχώρηση των Κούρδων και θα κάνει ό,τι μπορεί για να φανεί ότι φταίνει οι άλλοι, ενώ αυτός έκανε τα πάντα για να το σώσει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λιγερέ. Να είστε καλά. Στο επανειδή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.